Πρώτα απ' όλα να αναπτύξουμε όλους με εδώ. Σήμερα, τους αντιπροσωπευτές του Κλιματζούρου και του Τσουκαλά, την δημοσιογραφία, τον ανάδοχο, είμαστε εδώ ακόμα για να υπογράψουμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο για την άρδευση της αγροβουλίας του Κλιματζούρου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που προσθέτεται σε μια σειρά από αρδευτικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει το τελευταίο καιρό και από μεγάλα έργα τα οποία έχουν επανεκκινήσει, όπως είναι το φράγμα της Κελεφίνας, όπως είναι το φιλιδρινό φράγμα, όπως είναι πάλι το έργο του Ανάβαλου, με το νερό από τον Ανάβαλο εδώ στην Μιονίδα, όπως είναι τα δίκτυα στο φράγμα του Ασοκού και φυσικά μια σειρά από έργα που προσπαθούμε πάλι να επενεκκινήσουμε και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλές ειδήσεις μέσα στις επόμενες, στον επόμενο μήνα. Οπότε, το μόνο πράγμα που ήθελα να πω είναι όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε πιστοί στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε βάλει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δώσουμε το έργο σε λειτουργία το σύντομότερο δυνατό, προκειμένου να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες και προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όλα θα είναι όπως πρέπει και πολύ σύντομα έχουμε ένα ακόμα έργο σε λειτουργία. Αντρέα, θες να προσθέσεις κάτι. Ο Γιάννης. Σας ευχαριστήσουμε κύριε Πετζοράκα. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο συνθέτει και προσθέτει στη συνολική προσπάθεια μετά από τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από την αρχή της παρουσίασης εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρακολουθούμε και τους πέντε νομούς, βλέπουμε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το ΚΟΔΟΕ. Για την αλγολίδα μας για την Πελοπόννησο είναι σημαντικότατο, γιατί θωρακίζει το αντιοστάσιο. Με δική σας εντολή, όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή στην Οικονομική Επιτροπή, στην τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος έχουμε και το ντρόν, το οποίο θα μπει στον πυθμένα να κάνει τις καταγραφές όπως έχετε δώσει την εντολή, για το θέμα και της αλατότητας αλλά και γενικότερα της καλύτερης λειτουργίας. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά τηρώντας το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο. Αντρέα, τι θες να προσθέσεις κάτι. Μα απλώς μια. Μια λεπτομέρεια μόνο για να ξέρουν και αυτοί που μας παρακολουθούν από τα μέσα. Ότι το χρονοδιάγραμμα είναι 13 μήνες, 12 μήνες για την ολοκλήρωση του έργου και ένα μήνα η συντήρηση. Συνεπώς, να γνωρίζουν και οι αγρότες της περιοχής ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είναι σε λειτουργία και η επιπλέον αντλία και ο εκκινητής, έτσι ώστε να ενισχυθεί η άρδευση στην περιοχή της αργολίδας. Κατά τα λοιπά, θα έβαλε. Θα προχωρήσουμε στις υπογραφές λοιπόν. Το μόνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι η εταιρεία μας είναι πολύ έμπειρη σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις για έργα και από την πλευρά μας, ξέροντας και τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για το άνθρωπο του αργολικού πεδίου, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και μπορώ να το υποσχεθώ ότι όχι απλά θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αλλά θα γίνει και αρκετά όσο μπορούμε πιο μπροστά, πιο γρήγορα. Μας συγχωρείτε, το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Δόντις Νικόλαος λέγουμε και είμαι εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δυναμική Έργων ΑΕ, τεχνική εταιρεία. Ευχαριστώ.